Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Χωρίς διαρροές, υπερψηφίστηκε αργά χθες το βράδυ το πολυνομοσχέδιο με τα μέτρα και αντίμετρα της συμφωνίας για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Τώρα η μπάλα είναι στο γήπεδο των δανειστών για να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους, όπως κάναμε και εμείς, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, σημειώνοντας τη συνέχεια πως αναμένουμε και δικαιούμαστε από την συνεδρίαση του Eurogroup της επόμενης μέρας μια απόφαση για την ρύθμιση του ελληνικού δημοσίου χρέους που θα είναι αντίστοιχη των θυσιών του ελληνικού λαού. Επενδυτικές ευκαιρίες στον τουρισμό, την ενέργεια, το real estate και τις ιδιωτικοποιήσεις αναζητά η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης, CBRD, όπως αποκάλυψε η διευθύντριά της στην Ελλάδα και την Κύπρο, Σαμπίνα Τζιούρμαν. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο insider.gr, δήλωσε περήφανη για τις επενδύσεις ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ που έχει πραγματοποιήσει η τράπεζα τον 1,5 χρόνο δράσης της στην Ελλάδα και εξέφρασε την επιθυμία της το ποσό αυτό να διπλασιαστεί έως το τέλος του 2018. Η μεγαλύτερη τράπεζα της Σκανδιναβίας υποστηρίζει ότι οι κυβερνοεπιθέσεις αυτού του μήνα υπογραμμίζουν την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση του ρόλου του ψηφιακού νομίσματος Bitcoin στο οικονομικό έγκλημα. Οι hackers που μόλιαν πάνω από 200.000 υπολογιστές σε τουλάχιστον 150 χώρες με το κακόβουλο λογισμικό WannaCry ζητούσαν από τους χρήστες των υπολογιστών να πληρώσουν 300 δολάρια σε Bitcoin μέσα σε 72 ώρες. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δίκτυο να κυμαίνει σε 789,11 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,80% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις, στο insider.gr.